Χαίρετε, είμαι ο Αθανάσιος Σταυρακούδης. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε την τιμή του απείρου σε μαθηματικές και αλγεβρικές πράξεις στην R. Τέτοια αποτελέσματα, όπως γνωρίζουμε από την άλγεβρα που όλοι κάναμε στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, μπορούν να προκύψουν, για παράδειγμα, από τη διαίρεση με το 0. Ας δούμε, για παράδειγμα, αυτό εδώ, αυτήν εδώ την πράξη. Το αποτέλεσμα είναι το inf, που πρακτικά σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος για να μπορέσει η R να το χειριστεί και έτσι μας δίνει την τιμή inf. Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, εδώ δεν παίρνουμε ένα μήνυμα σφάλματος, ούτε διακόπτεται η ροή του προγράμματος. Μπορούμε έτσι λοιπόν να χειριστούμε είτε την τιμή του συν άπειρου, είτε ακόμα και την τιμή του πλην, του αρνητικού άπειρου. Επίσης, οι τιμές αυτές πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορούν να συγκριθούν με αριθμητικές τιμές. Το inf δηλαδή είναι μια ειδική τιμή. Ξέρουμε ότι για παράδειγμα το inf είναι μεγαλύτερο του μηδενός και προφανώς μεγαλύτερο από οποιονδήποτε θετικό αριθμό μπορούμε να βάλουμε και αρνητικό ακόμη. Καθώς επίσης μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για το μείον άπειρο. Αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ με αυτόν τον απλό λογικό έλεγχο είναι ότι η ειδική τιμή inf στην R μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παραστάσεις σύγκρισης, καθώς επίσης και να έχουμε μη διακοπή του προγράμματός μας επειδή έχει προκύψει μια τέτοια τιμή. Τέτοιες τιμές, εκτός από τις διαιρέσεις με το 0, μπορεί να προκύψουν κάνοντας πράξεις με πολύ μεγάλους αριθμούς. Για παράδειγμα, εδώ θα υψώσω το 100 στην εκατοστή δύναμη και θα πάρω το 10 στη 200η δύναμη. Αν όμως επιχειρήσω να κάνω κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και σε ένα σχετικά δυνατό υπολογιστή που χρησιμοποιώ στο γραφείο μου εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κάτι τέτοιο θα αποτύχει. Έχουμε πάρει έναν αριθμό που είναι πέρα από τις δυνατότητες χειρισμού μέσα από την R τέτοιων αριθμών, πάρα πολύ μεγάλων. Επομένως, η R μας απαντάει ότι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, του 200 δηλαδή στη 200η, είναι το συνάπειρο. Τέτοιες τιμές μπορούμε να τις αναθέσουμε και σε μεταβλητές. Για παράδειγμα, δείτε αυτό εδώ. Αυτό μας λέει ότι τώρα πια έχουμε ορίσει μία μεταβλητή X, Χ, η οποία έχει την τιμή του απείρου. Αν υπάρχουν τέτοια πράγματα ή, για παράδειγμα, αυτό μπορεί κάλλιστα να συμβεί από μια τέτοια πράξη, την οποία υποθέτω ότι κανείς μας δεν κάνει επί τούτου σκοπίμως, αλλά μπορεί να προκύψει από, μέσα από τους υπολογισμούς. Όπως και να έχει το πράγμα, αν μια μεταβλητή θέλουμε να την ελέγξουμε, αν έχει πεπερασμένη ή όχι τιμή, το κάνουμε με τη συνάρτηση isFinite για τον έλεγχο του πεπερασμένου ή με το isInfinitive με τον έλεγχο του απείρου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αν το χ είναι άπειρο, θα πάρουμε false σε αυτόν τον έλεγχο και true σε αυτόν εδώ τον έλεγχο. Μη σας παραξενεύει καθόλου αυτή η απάντηση που θα δούμε εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν το inf, που είτε το έχουμε δώσει εμείς όπως είναι αυτή εδώ η γραμμή, είτε έχει προκύψει από κάποιον υπολογισμό, είναι μια αριθμητική τιμή, παρόλο που δεν απεικονίζεται με αριθμητικά ψηφία, είναι μια ειδική τιμή που χρησιμοποιεί η R για να απεικονίσει το άπειρο. Επομένως, πρέπει να είμαστε άνετοι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε αλγεβρικές παραστάσεις, δεν θα προκύψει μήνυμα σφάλματος, απλά θα πρέπει με άλλο τρόπο να το ελέγχουμε, αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, και ο τρόπος που το ελέγχουμε είναι αυτός εδώ. Παρατηρήστε ότι, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε την πράξη χ συν 1, 2 επί χ, ή ακόμα και να κάνουμε την πράξη 1 δια χ, που θα πάρουμε το 0, που είναι μια κανονική αλγεβρική τιμή. Καθώς επίσης, λίγο προσοχή σε αυτό εδώ, αν τώρα θέλουμε να διαιρέσουμε το χ, το οποίο είναι άπειρο, το ξαναθυμίζω εδώ, άπειρο δια 0, είτε χ δια 0, τότε, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, θα ξαναπάρουμε το άπειρο, το οποίο έχει προκύψει με το 1 δια 0 και πάλι δια 0. Δεν θα πάνε τόσο καλά τα πράγματα εδώ. Στο χ επί 0 θα πάρουμε μια άλλη ειδική τιμή, το not a number, το οποίο θα το εξηγήσουμε, θα το βρείτε επεξηγημένο σε ένα άλλο βίντεο σχετικό με αυτό. Καθώς επίσης θα έχουμε
αντίστοιχη τιμή και στο χ δια χ. Σας υπενθυμίζω ότι το χ είναι το infinity. Όπως ακριβώς μπορούμε να κάνουμε πράξεις με την τιμή του απείρου, με το inf, μπορούμε στη συνέχεια, έχετε υπόψη σας, ότι αυτά εδώ, αυτή η τιμή, μπορεί να παρουσιαστεί μέσα σε κάποιο διάνυσμα. Διάνυσμα τιμών, ένα βέκτορο δηλαδή. Όπως για παράδειγμα είναι τούτο εδώ. Θα χρησιμοποιήσουμε και το μειον άπειρο, και το άπειρο και το μειον άπειρο. Ας πούμε ότι αυτό είναι 5. Αρκετές είναι οι τιμές, μας φτάνουν. Αυτό τώρα το χ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ένα αριθμητικό διάνυσμα. Ένα διάνυσμα που κρατάει αριθμητικές τιμές. Γι' αυτό και παίρνουμε true στον έλεγχο is numeric. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε και ελέγχους με το διπλό ίσον, λογικούς ελέγχους δηλαδή, όπως για παράδειγμα είναι αυτό εδώ, όπου θα πάρουμε false, true, true, false, συγγνώμη, true, false, false, το true είναι μόνο εδώ, στη δεύτερη τιμή, ή αντίστοιχα εδώ με το μείον θα πάρουμε true, αλήθεια δηλαδή, μόνο στην τρίτη τιμή που αντιστοιχεί στο μείον άπειρο κτλ. Όπως επίσης και συγκρίσεις με αριθμητικές τιμές, όπως είναι αυτό εδώ, όπου το false τώρα εδώ πάει μόνο στο μείον άπειρο. Ξανατονίζω ότι όλα αυτά συμβαίνουν και τα δείχνουμε για το πώς το άπειρο μέσα στις αλγεβρικές παραστάσεις συμπεριφέρεται μέσα από τα προγράμματα της R. Ξανατονίζω, δεν έχουμε διακοπή του προγράμματός μας, δεν παίρνουμε μήνυμα σφάλματος. Ό,τι ακριβώς κάναμε πριν με την τιμή του απείρου, μπορούμε τώρα να το κάνουμε με ένα διάνυσμα τιμών, αριθμητικών τιμών, τα οποία περιέχουν μέσα το άπειρο. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε το χ συν 1, το x plus 1, το οποίο θα μας δώσει 2,5 για το 1,5, άπειρο και μείον άπειρο αντίστοιχα, και 6 για το 5. Προφανώς το άπειρο θα μείνει ανεπηρέαστο, όπως για παράδειγμα είναι ο πολλαπλασιασμός με το 2. Ή άλλες πράξεις όπως είναι το 1 δια χ, θα πάρουμε εδώ το, πως είναι προφανές, το 3 δεύτερα θα γίνει 2 τρίτα, προσεγγιστικά 0, 6, 6, 7 κτλ. Και το 1 δια άπειρο θα γίνει 0. Αντίστοιχα, αν καταλήξουμε σε μια τέτοια πράξη, θα πάρουμε παντού το άπειρο, όταν διαιρούμε κάτι με το 0 δηλαδή. Καθώς επίσης, κυρίες και κύριοι, αν το πολλαπλασιάσετε με το 0, προφανώς θα πάρετε 0 στα πεπερασμένα αριθμητικά στοιχεία του διανύσματος και θα προκύψει η τιμή not a number για τον πολλαπλασιασμό άπειρο επί 0. Αντίστοιχα θα έχουμε και εδώ τέτοια προβλήματα. Προφανώς το 2,5 δια 2,5 εδώ στο x divided by x, δηλαδή χ δια χ, θα μας κάνει 1. Εκεί όμως που είναι άπειρο θα πάρουμε το not a number. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τη διαίρεση άπειρο διαίρεση.